Στιγμές απίστευτης αγωνίας έζησαν όσοι βρέθηκαν το μεσημέρι στο λιμανάκι των Γουρνών. Κολυμβητές και διασώστες λίγο έλειψε να χάσουν τη ζωή τους όταν ακόμη και το σκάφος του Παγκρίτιου ομίλου Φουσκωτών αναποδογύρισε. 7 άνθρωποι κινδύνευσαν σοβαρά, όμως σαν από θαύμα η αυτοθυσία διασωστών και πολιτών έφερε την πιο αισία έκβαση με το φακό της Κρήτη TV να καταγραφεί καρέ-καρέ την αγωνιώδη επιχείρηση. Αυτό πνιγόταν και ο μπάς του μπήκε να το βοηθήσει, τους παρέσυρε μέσα η θάλασσα και μπήκανε 5 άτομα να τους βοηθήσουν. Εν τω μεταξύ τους έχει τραβήξει μέσα η θάλασσα όλη. Ήταν ο πατέρας με το παιδάκι, κάποια στιγμή τους παρέσυρε το κύμα και χάθηκε ο έλεγχος. Πέσανε στη θάλασσα κάποιοι που ξέρανε κολύμπι, αλλά και αυτοί τους παρέσανε. Δύο πρώτα άτομα και συνολικά 7 άτομα. Ένα αγοράκι περίπου 10 ετών άρχισε να παρασύρεται από τα κύματα. Ο πατέρας του έπεσε στη θάλασσα για να το σώσει, με συνέπεια να παρασυρθεί ακόμη πιο μακριά. 2 Έλληνες και ένας αλλοδαπός, λουόμενοι που έσπευσαν σε βοήθεια, κινδύνευσαν εξίσου. Κατάφεραν όμως να βγουν στη στεριά μαζί με το παιδάκι, που μεταφέρθηκε αμέσως στο ασθενοφόρο για τις πρώτες βοήθειες. Εκεί που έχουμε με τον πατέρα που ήταν σε πιο κρίσιμη φάση, τώρα είναι καλά, είναι καλά. Πιστεύουμε ότι έχει γίνει κατάποση λίγου νερού, πιστεύουμε ότι είναι καλά. The boat come, but, no. Όσο περνούσε η ώρα, το θρίλερ που εξελισσόταν μπροστά στα μάτια δεκάδων λουωμένων λάμβανε ακόμη πιο δραματικές διαστάσεις. Πάνω στην προσπάθεια να σωθεί ο πατέρας του παιδιού, το σκάφος του Παγκρίτιου ομίλου Φουσκωτών που έσπευσε στο σημείο με τον Γιώργο Γιοργαντά αναποδογύρισε. Σήμερα στην υπηρεσία του εθελοντισμού και των ανθρώπων χάσαμε το σκάφος μας, όπως βλέπετε πίσω. Δυστυχώς, ένα πάρα πολύ μεγάλο κύμα και στην προσπάθειά μας να εντοπίσουμε τον άνθρωπο ο οποίος πνιγόταν. Ένα κύμα μας τούμπαρε. Οι διασώστες βρέθηκαν στο νερό παλεύοντας με τα κύματα για τη δική του ζωή, λίγα μόλις μέτρα μακριά από την ακτή. Ο Γιώργος Γιοργαντάς επέστρεψε στο ημιβυθισμένο σκάφος και από εκεί συνέχισε να ενθαρρύνει και να κατευθύνει έναν από τους διασώστες, που κατάφερε να φτάσει κολυμπώντας μέχρι τον άνθρωπο που κινδύνευε στα ανοιχτά. Είχα συνέχεια επαφή μαζί του και καθοδήγησα κάποιον άλλον ο οποίος ερχόταν με τα μπαλόνια. Μπράβο, για να τον πιάσει. Ναι, δόξα τω Θεώ, το τέλος είναι αίσιο από ανθρώπινες ζωές. Ακόμη και το αλλιευτικό που έσπευσε από το λιμανάκι των Γουβών αδυνατούσε λόγω του κυματισμού να πλησιάσει. Πήγε μαζί με το γιο μου και στην προσπάθειά τους να διασώσουν συνανθρώπους μας, αναποδογύρισε το Φουσκωτό για παραλίγο να χάσουν την ίδια τους ζωή. Με την αγωνία να κορυφώνεται και ενώ στην περιοχή έφτασαν το σκάφος του λιμενικού από το Ηράκλειο και ελικόπτερο, ο διασώστης και ο πολίτης που κινδύνευσαν σοβαρά κατάφεραν να απεγκλωβιστούν από τα θαλάσσια ρεύματα και να βγουν στην ακτή καταπονημένοι αλλά σόοι. Η ανακούφιση έδωσε τη θέση της στην αγωνία παρά το γεγονός ότι το σκάφος του Παγκρίτιου ομίλου Φουσκωτών υπέστη τεράστιες ζημιές. Δύσκολη κατάσταση. Αρκετά. Αφού δεν υπήρξαν θύματα, όλα εντάξει. Πολύ σκληρά ρεύματα τα έχουμε ξαναπεί. Δεν βάζουν μυαλό. Δεν ξέρω τι δεν καταλαβαίνουν. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνουμε. Να σκοτωθούμε κι εμείς. Πώς χτυπήσατε εσείς? Στα βράχια που κυνηγούσαν να πιάσουν εκεί πέρα τον ένα που είχε βγει όξο. Οι άνθρωποι που συμμετείχαν στην επιχείρηση σωτηρίας δεν έκρυβαν την απογοήτευσή τους. Αφενός για την καταστροφή, αλλά περισσότερο για το γεγονός ότι οι πολίτες εξακολουθούν να ψηφούν τις συστάσεις. Είχαν μεσολαβήσει μόλις λίγες ώρες από τη διάσωση 2 ακόμη ατόμων που κινδύνευσαν από τα θαλάσσια ρεύματα στην ίδια περιοχή. Όσοι άνθρωποι έχουν σωθεί, ο συνεπιβάτης μου που με βοηθούσε, ο Μάριος από το Πορτογούβες, είναι και αυτός καλά. Το μόνο μας μέλημα είναι να δούμε τι θα κάνουμε τώρα με το σκάφος, πώς μπορώ να σώσω το σκάφος μου τουλάχιστον. Το σκάφος είναι επαγγελματικό και βγάζει από εκεί το μεροκάματό του. Είδατε τι έπαθε και πρέπει αυτή τη στιγμή να συμβάλλουν όλοι στο να αποκατασταθεί τουλάχιστον η ζημιά, τίποτα άλλο.